Καταρχήν, το πιο σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή που το θεωρώ πολύ μεγάλο φάουλ είναι η υπεροψία που την χαρακτηρίζει, ας πούμε. Γιατί πάρα πολλές φορές στην πορεία των θεμάτων που αντιμετωπίσαμε φάνηκε ότι μια καλύτερη συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους θα τη βοηθούσε να μην έχει ψωγυρίσματα. Μεγάλο φάουλ της Δημοτικής Αρχής το ότι μόνη αυτή από όλα τα νησιά του Αιγαίου και πρώτη αυτή δέχτηκε τη δημιουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Βάστρια. Αυτό είναι κάτι που υποθηκεύει το μέλλον του τόπου μας και αναπτυξιακά. Ξέρετε ότι εμείς σαν παράταξη είμαστε από την μεριά εκείνη που στηρίζουμε τα δικαιώματα των προσφύγων με κάθε τρόπο. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αποδοχή ενός κέντρου συγκέντρωσης ουσιαστικά, όπου θα κλείνονται οι πρόσφυγες μόνο και μόνο επειδή είναι πρόσφυγες. Αυτό που έκανε η Δημοτική Αρχή είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δημιουργεί, αν τα καταφέρει, αν την αφήσει ο λεσβιακός λαός, θα δημιουργήσει εδώ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων, που στο μέλλον θα είναι το στρατόπεδο που θα μαζεύει τους πρόσφυγες που θα έρχονται με σκοπό να πάνε στην Ευρώπη και που θα είναι πρόσφυγες για πολλούς λόγους, πρόσφυγες γιατί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η ξηρασία. Η Ευρώπη λοιπόν θα μας λέει, σας φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κέντρο και χωράει πάρα πολύ κόσμο, άρα εκεί θα τους κρατήσετε. Θεωρούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή κάνει ακόμα ένα σοβαρό λάθος, δεν είναι διεκδικητική, δεν απαιτεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, 2,5 χρόνια περίπου μετά την ψήφιση του νόμου της διάσπασης των Δήμων, ο οποίος προέβλεπε και ένα ποσοστό, νομίζω 30% επιπλέον δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, όλοι οι αντιδήμαρχοι γρινιάζουν για το ότι δεν έχουν προσωπικό στο Δήμο, ότι οι υπηρεσίες δεν έχουν άτομα να δουλέψουν. Στο διάστημα αυτών 2,5 χρόνων, ακούσατε καμιά διαμαρτυρία από τη Δημοτική Αρχή για το ζήτημα αυτό? Όποτε τους βάζουμε το θέμα, μας λένε ότι όταν επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπουργούς, το συζητάνε και τους το ζητάνε έντονα. Όμως καμία πίεση δεν ασκείται. Ο κύριος Κίτλης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ το ανέφερε αυτή τη φορά, όμως ξέρετε είναι κάτι που έβαλαν όλοι οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα η Νέα Δημοκρατία δεν έδωσε προσωπικό στους Δήμους. Σε άλλους Δήμους διεκδικήθηκε πολύ πιο έντονα, εμείς απλά το αναφέραμε στο συνέδριο. Είναι αίτημα και της ΚΕΔΕ συνολικά και η ΚΕΔΕ στο μεγαλύτερο αριθμό της αποτελούνται και τα διοικητικά της συμβούλια και οι επιτροπές τους από δημάρχους που πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λέω, η κατάσταση είναι εκρηκτική, για μας ακόμα πιο δύσκολη γιατί είμαστε Δήμος που προέρχεται από διάσπαση, εμείς έπρεπε να το διεκδικούμε ακόμα πιο πολύ. Αλλά η μείωση της επιχορήγησης της κυβέρνησης προς το ΣΟΤΑ δεν προϊονίζει διορισμούς και προσλήψεις μονίμων στους Δήμους. Ένα έργο μόνο έχει ενταχθεί και έχει εγκριθεί μέχρι τώρα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι το έργο που αφορά τους σταθμούς ηλεκτροκίνησης, τις υποδομές ηλεκτροκίνησης, για τα ηλεκτρικά οχήματα που υπέβαλε πρόγραμμα ο Δήμος και καλά έκανε. Είναι το μόνο που εγκρίθηκε, από τα 28 λοιπόν εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, εγκρίθηκε, που έχουμε υποβάλει, εγκρίθηκε ένα έργο 1 εκατομμυρίου. Ο Αντώνης Τρίτσης τρέχει από πέρυσι τον Νοέμβριο. Εδώ είναι και ευθύνη της κυβέρνησης που καθυστερούν τις εγκρίσεις των ενταγμένων έργων, αλλά λέμε, αλλά από τις ουσίες η Νέα Δημοτική Αρχή έχει εντάξει ένα έργο. Πολύ σημαντικό είναι κατά τη γνώμη μας ότι παρόλο που στην αρχή ο Δήμαρχος είχε υποσχεθεί στο δίκτυο κοινοτήτων ότι θα προσπαθήσει να εφαρμόσει όλα όσα πρόβλεπε ο νόμος Κλισθένη που καταργήθηκε και που αφορούσε τις κοινότητες, δηλαδή τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι πρόεδροι για τα έργα τους, για τα έργα που χρειάζονται, την χρηματοδότηση αυτών των έργων, τέλος πάντων όχι στο ύψος που πρόβλεπε ο Κλισθένης, γιατί ο Κλισθένης έτσι όπως το είχε ρυθμίσει θα έπαιρναν αρκετά λεφτά οι κοινότητες, αλλά σε ένα καλό επίπεδο,
Τίποτα από αυτά δεν έγινε, δεν αυξήθηκαν ούτε οι πάγιες, παρέμειναν στο πολύ χαμηλό αριθμό των 2-3 παγίων. Ένα άλλο ζήτημα που θεωρούμε πολύ φάουλ για τη Δημοτική Αρχή είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε ένα κεντρικό σχεδιασμό για το τι θέλει και αυτόν τον τόπο. Το βασικό που πρέπει ως Δήμος να αποφασίσουμε είναι τι θέλουμε να προβάλλουμε, ποια είναι η ταυτότητά μας. Ποια είναι η πολιτιστική μας ταυτότητα, ποιο είναι το τουριστικό προϊόν για το οποίο εμείς θα διεκδικήσουμε τη μεγάλη μερίδα της αγοράς για τον τουρισμό. Εμείς έχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να αναδείξουμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει τι είναι αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε και τι προσδοκούμε από αυτό. Σαν Δημοτική Αρχή δεν στοχεύσαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο να αποφασίσουμε τι θέλουμε και πώς θα το καταφέρουμε για να κάνουμε καλύτερο το μέλλον αυτού του τόπου. Έχουν αλλάξει πράγματα στο μεταναστευτικό. Έχουν αλλάξει πράγματα, αλλά αυτά δεν θα τα χρέωνα στην καλή πρακτική της Δημοτικής Αρχής. Και θα το εξηγήσω αυτό. Η Δημοτική Αρχή έκλεισε μία δομή η οποία είχε βραβευθεί, είχε πάρει τα συγχαρητήρια των Ευρωπαίων που την επισκέπτονταν και των ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Λέω για τη δομή του Καρατεπέ. Και δεν λέω γιατί την έκλεισε. Κάποια στιγμή, αν δεν χρειαζόταν, θα μπορούσε να κλείσει. Αλλά την έκλεισε, έκλεισε μια δομή ανθρώπινης φιλοξενίας για να ρίξει τους πρόσφυγες μέσα στις σκηνές και στα λασπόνερα του Μαυροβουνίου, και το λέω έτσι για να διαχωρίζουμε το Δημοτικό Καρατεπέ από το Μαυροβούνι. Η Δημοτική Αρχή όλο αυτό το διάστημα χαίρεται πάρα πολύ που κλείνουν τα σπίτια, που κλείνει το πρόγραμμα ξενία. Γιατί άραγε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα να μένουν σε σπίτια? Άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση ασύλου, που έχουν πάρει άσυλο, δεν έχουν δικαίωμα να μένουν σε σπίτια. Πρέπει να τους τιμωρούμε, πρέπει να μένουν σε σκηνές για να θυμούνται ότι δεν είναι ίσοι άνθρωποι με εμάς, είναι κάτι κατώτερο. Αυτή είναι η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε, συμμετέχω στην Επιτροπή Μεταναστευτικού της ΣΚΕΔΕ και πριν στις 5 Οκτωβρίου έγινε μια συνεδρία στην Αθήνα, η πρώτη διαζώση στην οποία πήγα κιόλας. Εκεί λοιπόν ο κύριος λογοθέτης, καμαρώνοντας πολύ, μας είπε ότι από 27.000 που ήταν οι πρόσφυγες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου γίνανε 5, ήταν τότε περίπου. Και τον ρώτησα, οι 22 που πήγανε? Γιατί για μας το ζήτημα δεν είναι μόνο να μειώνονται οι πρόσφυγες. Το ζήτημα είναι πού πήγανε. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ενδιαφέρει κανέναν πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι δυνατόν μια χώρα ευνομούμενη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή, να καμαρώνει που εξαφανίζονται οι πρόσφυγες? Γιατί απάντηση από τον κύριο λογοθέτη δεν πήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πια καλυμμένα, όχι πια με διπλωματικό λόγο, αλλά προκάλυπτα και αρκετά έντονα και επιθετικά, αναφερόμενοι προς τον κύριο Μηταράκη και στην ελληνική κυβέρνηση, τους δείχνει με το δάχτυλο σαν υπεύθυνους για επαναπροωθήσεις. Και τώρα πια δεν είναι κάποιες ΜΚΟ που το λένε, δεν είναι κάποιες φήμες που το λένε. Τώρα το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει η Κομισιόν. Και λέει ότι αν δεν γίνει ανεξάρτητη αρχή που να ελέγχει όλη αυτή την κατάσταση, δεν θα μας δώσει τη χρηματοδότηση. Κάνουμε επαναπροωθήσεις και καμαρώνουμε ότι έτσι φυλάμε τα ελληνικά σύνορα. Και πολύ περισσότερο πρέπει να απαντήσει αν η μείωση των ροών οφείλεται στις επαναπροωθήσεις και όχι σε εμάς, στους εταίρους τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όλοι οι πλειοψηφίες σε αυτές τις επιτροπές, στην Κομισιόν και στις άλλες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι από το κόμμα της αριστεράς, είναι από το Λαϊκό Κόμμα. Και όμως οι ίδιοι αυτοί, οι άνθρωποι του δικού τους χώρου, τους δείχνουν με το δάχτυλο και τους εγκαλούν για το ότι είναι υπεύθυνοι δράσης επαναπροωθήσεων στις θάλασσες. Πολύ συγκεκριμένα τους είπανε ότι ναι μεν είπαμε να εφαρμόζουμε, να φυλάμε τα σύνορα, αλλά όχι να καταπατούμε την νομιμότητα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη.
Ένα άλλο μείον που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και για το οποίο πάλι δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι, είναι ότι, ξέρετε, αναγνώρισε την Τουρκία ως ασφαλή χώρα. Αυτό της δίνει το δικαίωμα να κρατάει, όταν έρχονται οι πρόσφυγες εδώ, να τους επιστρέφει πίσω στην Τουρκία, που η Τουρκία δεν τους δέχεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, και να μην μπαίνει στη διαδικασία εξέτασης του ασύλου τους, γιατί, λέει, αφού η Τουρκία από την οποία ήρθατε είναι ασφαλής χώρα, δεν έχετε δικαίωμα να ζητάτε, να λέτε ότι κινδυνεύετε και άρα να ζητάτε άσυλο στην Ελλάδα. Αυτό εγκλωβίζει τους Αφγανούς και μάλιστα είναι και κάτι που είναι και παράνομο, με ποια έννοια. Δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε ως ασφαλή χώρα την Τουρκία, η οποία, ξέρετε, δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενέβης στο κομμάτι που αφορά τους πρόσφυγες, παρά μόνο τους πρόσφυγες που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, λοιπόν, εμείς, παρανομώντας πάλι σαν χώρα, χωρίς να παίρνουμε υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενέβης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρείται ασφαλής χώρα η Τουρκία, εμείς κάνουμε πως δεν ξέρουμε και την αναγνωρίζουμε ως ασφαλή χώρα. Ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Δήμος που ακολουθεί τα χνάρια αυτής της κυβέρνησης και τις οδηγίες της, στο προσφυγικό, αυτό που θέλουν είναι να εξαφανίσουν από το οπτικό πεδίο τους τους πρόσφυγες, να τους τιμωρήσουν για το ότι ως πρόσφυγες βρέθηκαν σε αυτό το νησί και σε αυτή τη χώρα, και πολύ λιγότερο νοιάζονται να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και την προστασία τους σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τη Συνθήκη της Γενέβης. Το 19, που άλλαξε ο νόμος από την κυβέρνηση, σταμάτησε η πληρωμή της τελευταίας φουρνιάς των αποζημιώσεων, η οποία γινόταν για παλιότερες αποζημιώσεις που είχαν γίνει, ζημιές που είχαν γίνει το 18, και τώρα πρέπει οι άνθρωποι να ψάξουν να βρουν για όλες αυτές τις περιόδους τιμολόγια για να πληρωθούν. Συν ένα κόμμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αποζημίωσή τους, ότι για κλοπές πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια και αν δικαιωθούν τότε να πληρωθούν. Εμείς το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βάλουμε το Δήμο σε μια διαδικασία να κάνει ένα σχεδιασμό. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τον οδικό χάρτη των έργων που θεωρούμε ως προτεραιότητα να γίνουν. Ένα ζήτημα που σίγουρα πρέπει να αναδείξουμε το επόμενο διάστημα είναι η ανεργία. Θα πρέπει πραγματικά ο Δήμος να δει πώς όλο αυτό το πράγμα, πώς θα στηρίξει τους κατοίκους του Δήμου του, τους συμπολίτες μας. Θα σας απαντήσει κανείς, μα πώς μπορεί να γίνει αυτό, όλα μπορούν να γίνουν. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχουν μοιραστεί τρόφιμα στους δικαιούχους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που παίρνουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Συνδυάστε το αυτό με την αύξηση των βασικών ειδών διαβίωσης και συνδυάστε το και με το ότι τα σχολικά γεύματα στα σχολεία φέτος μάλλον δεν θα υλοποιηθούν. Από το καλοκαίρι, από τις αρχές του καλοκαιριού, τρεις συμβάσεις έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή οι ανάδοχοι παραδώσαν τα τρόφιμα. Στις αποθήκες υπάρχουν από πέρυσι τον Αύγουστο 50 τόνοι λάδι και για λόγους γραφειοκρατικούς μέχρι τώρα δεν έχουν βρει τρόπο να μοιράσουν τα τρόφιμα αυτά στους ανθρώπους. Θεωρούμε πολύ σημαντική την αγροτική οδοποιία και θα συνεχίσουμε να βάζουμε αυτό το ζήτημα, γιατί σήμερα το κόστος της παραγωγής του λαδιού είναι ένα σημαντικό κομμάτι που διαμορφώνει το κέρδος που έχει ο ελαιοπαραγωγός. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το σχεδιασμό που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και να επιμένουμε στο να δημιουργηθεί η πολιτιστική ταυτότητα αυτού του τόπου. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στηριχτεί ο τουρισμός και το χειμώνα και τις νεκρές περιόδους και τον έχουμε ανάγκη. Θα συνεχίσουμε να βάζουμε τα ζητήματα των απευθείας αναθέσεων και της μη ύπαρξης διαφάνειας στις προσλήψεις κάποιων ατόμων. Προσλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν δικαίωμα να προσληφθούν. Να μην γίνεται αυτό δηλαδή
να μην εργαλειοποιείται αυτό και να γίνεται αντικείμενο ρουσφετολογικό και αντικείμενο εκμετάλλευσης ανθρώπων. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινή σε αυτό. Όταν αποφάσισα την προηγούμενη φορά να κατεβώ σαν υποψήφια δήμαρχος, δεν το έκανα γιατί αυτό ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και τότε και τώρα έχω την ίδια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός ο τόπος δεν μπορεί να διοικείται με προσωπικές σχέσεις, με κονέ, με γνωστούς, με εξυπηρετήσεις, αλλά πρέπει να διοικείται δίκαια και ισότιμα για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την κοινωνία. Αυτό για να προσπαθήσει να το ανατρέψεις μετά από τόσα χρόνια κυριαρχίας του άλλου μοντέλου, δεν είναι εύκολο. Πρέπει λοιπόν όσοι άνθρωποι έχουμε αυτή την αντίληψη να συστρατευτούμε. Στα πλαίσια αυτά, αυτό πίστευα και τότε, αυτό πίστευε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πιστεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι και τότε και τώρα, ότι οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις είναι παρατάξεις που πρέπει οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι, που ενδιαφέρονται δηλαδή για την αυτοδιοίκηση, να συνεργαστούν. Αυτό πήγε να υπηρετήσει και ο Κλεισθένης με μια απλή αναλογική, να οδηγήσει σε συνεργασίες. Να συνεργαστούν πάνω σε αυτά τα οποία είναι κοινός τους στόχος. Αυτό προσπαθήσαμε και σαν συντονίστρια τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθήσαμε να το επιτύχουμε, έγινε γνωστό άλλωστε, προσπαθώντας να πείσουμε για συνεργασία με ανθρώπους που προέρχονταν από την παράταξη του Σπύρου του Γαλινού. Για λόγους που δεν οφείλονται στη δική μας στάση, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Έτσι κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο που να αποπνέει τις δικές μας αρχές και τη δική μας αντίληψη για την αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο εκείνη την περίοδο αποφασίστηκε να είμαι επικεφαλής εγώ, από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε το ποσοστό που πήραμε, πήγαμε με 4 δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, αναλογικά με τις δυνάμεις που έχουμε, έχουμε κάνει πολύ αισθητή την παρουσία μας, ότι έχουμε υπηρετήσει έντιμα τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα έχω την ίδια άποψη. Την άποψη ότι ένα τέτοιο πλατή αυτοδιοικητικό σχήμα που θα μαζεύει ανθρώπους από την αριστερά μέχρι και ανθρώπους που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία αλλά που έχουν μια άλλη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση από αυτή που εφαρμόζει η σημερινή Δημοτική Αρχή, πιστεύω ένα τέτοιο αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο θα έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμφωνήσουν όλοι, το οποίο θα έχει κάποιες βασικές αρχές στις οποίες θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν θα είναι, ας πούμε, μια συνεργασία πάρε εσύ τον αντιδήμαρχο, πάρε εσύ τον πρόεδρο, δώσε εμένα, πάρε εσύ. Θα είναι μια συνεργασία που θα έχει αρχές και πρόγραμμα. Μια τέτοια μόνο συνεργασία μπορεί σήμερα να αντιμετωπίσει το μοντέλο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και που έχει οδηγήσει το Δήμο μας σε αυτή την απαξίωση και το νησί μας συνολικά. Ένα τέτοιο μοντέλο εγώ θα το υπηρετήσω, αν κληθώ να συμμετέχω. Θα το υπηρετήσω. Δεν θέλω να είμαι επικεφαλής σε τέτοιο μοντέλο. Το λέω πολύ καθαρά. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο μοντέλο πρέπει να έχει ως επικεφαλής έναν άνθρωπο που να εκφράζει ακριβώς αυτό που περιέγραψα. Δηλαδή τη συνεργασία όλου αυτού του χώρου. Σε κάθε περίπτωση είμαι διατεθειμένη και είμαστε διατεθειμένοι και ως παράταξη σε μεγάλο βαθμό να συζητήσουμε μια τέτοια προοπτική και θεωρούμε ότι είναι η μόνη λύση. Θεωρούμε ότι όλες οι κεντροαριστερές δυνάμεις πρέπει να συγκλίνουν σε μια τέτοια προσπάθεια και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα 2 χρόνια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με βάση αυτό, αν χωράω και χωράμε ως παράταξη σε ένα τέτοιο σχήμα, θα το στηρίξουμε και θα το υποστηρίξουμε. Αν δεν χωράμε, εγώ προσωπικά, δεν θέλω να μιλήσω για τους υπόλοιπους του ψηφοδελτίου, εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω στη ζωή μου, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, είναι γεμάτη. Δεν πρόκειται ούτε στιγμή να κάτσω στην άκρη και να μην συμμετέχω στην κοινωνική δράση και στους κοινωνικούς αγώνες. Οπότε είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αποχώρησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ, από την οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Μυτιλήνης, να το βάλω στη σωστή του διάσταση. Ο λόγος λοιπόν που αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ είναι γιατί πραγματικά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑς ως κομματική τοποθέτηση,
ότι συνεργάζομαι με το αυτοδιοικητικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι συζητώ με τους συντρόφους μου που ήταν υπουργοί στο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα ζητήματα που απασχολούν και αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση και το προσφυγικό. Αποχώρησα λοιπόν γιατί στην κομματική ζωή της οργάνωσης, κατά την άποψή μου, δεν επικρατεί αυτό που για μένα υπηρετεί το ΣΥΡΙΖΑ των μελών. Κατά την άποψή μου επικρατούν διαδικασίες που ενισχύουν μηχανισμούς. Υπάρχει μία αντιπαλότητα και μία συζήτηση και μία σύγκρουση που αφορά μηχανισμούς και όχι ιδεολογικές απόψεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, πάντα είχαμε την ελευθερία να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να τις εκφράζουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και πολλές φορές συζητούσαμε έντονα πολιτικά. Συζητούσαμε όμως μέσα στην οργάνωση, διαφωνούσαμε πολιτικά και την πολιτική μας πρόταση καταθέταμε για συζήτηση στα μέλη και στην κοινωνία. Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα η διαφωνία των μηχανισμών και η σύγκρουση των μηχανισμών που σκοπό έχουν να ελέγχουν αποφάσεις και εκλογές οργάνων ανεξάρτητα από την ιδεολογική συζήτηση και την ιδεολογική σύγκρουση που πρέπει να γίνεται μέσα στην οργάνωση. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το υπηρετήσω, δεν μου ταιριάζει, γι' αυτό το λόγο αποχώρησα από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Παραμένω με πάθος, με δύναμη, με όλες μου τις δυνάμεις, στηρίζω τις θέσεις και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα αγωνιστώ για να εφαρμοστούν και να πετύχουν και να περάσουν στην κοινωνία αυτές οι απόψεις. Οι απόψεις, ξαναλέω όμως, που έχουν να κάνουν όχι με την επιβολή των μηχανισμών, αλλά με την επιβολή της ιδεολογίας εκείνης που κατά τη γνώμη μας ως αριστεροί άνθρωποι είναι αυτή που δίνει λύση και διέξοδο στα προβλήματα της κοινωνίας. Σε αυτό το κομμάτι θα είμαι πάντα παρούσα. Στο κομμάτι των μηχανισμών θα είμαι πάντα παρούσα.